Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού Ακασάκηδες Ακασίτσες, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, σας ευχαριστώ για την πίστη σας στο κανάλι και την εκτίμησή σας και το σεβασμό σας. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι πολύ όμορφο, είναι συγκλονιστικό. Βλέπετε εδώ πέρα, σας είχα ενημερώσει βέβαια και από την προηγούμενη φορά με το μικρό βιντεάκι που κάναμε για 5 κλειδιά. 1, 2, 3, 4, 5. Σας τα φέρω από κοντά, πιο κοντά να τα δείτε. 5 λοιπόν σημαντικά κλειδιά. Πολύ κοντά εδώ να τα δείτε, να εμπνευστείτε και βέβαια θα χρησιμοποιήσουμε και 1, 2, 3, 4, 5 διαφορετικά decks. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάλυση μας. Τα κλειδιά λοιπόν αυτά. Όντως αρχίζουν και ανοίγουν όλες εκείνες τις δυνατότητες της προσωπικότητάς μας και του χαρακτήρα μας. Διότι αυτά τα κλειδιά, εφόσον σκεφτείτε, εφόσον το κάνετε με μια διαδικασία, δηλαδή ηρεμήσετε, μπείτε σε μια τέτοια διαλογιστική κατάσταση, ήρεμη κατάσταση, ανοίγουν εκείνα τα σημεία, τα κλειδιά του υποσυνείδητου και θα μάθουμε πάρα πολλές αλήθειες και όχι μόνο αυτό, τα κλειδιά σημαίνουν κατεύθυνση. Τα κλειδιά μπορούν να σημαίνουν και άνοιγμα όσον αφορά σε μυστικούς κόσμους. Δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο βέβαια εννοείται, αλλά τα κλειδιά χρησιμοποιούνται επίσης όσον αφορά και στο κομμάτι του να ξεκλειδώσουν ενεργειακά και κάποιες καταστάσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μια πρόοδο. Εντάξει, βέβαια εννοούμε πάντα προς το θετικό. Τι έχουμε λοιπόν εδώ, να σας τα δείξω. Να τα γνωρίσετε λιγάκι, γιατί έχουν και ένα όνομα. Αυτό λέγεται της τριπλής θεάς. Τρικέρτα ή αλλιώς της τριπλής θεάς. Το διπλανό του λέγεται του έρωτα. Της αγάπης και του έρωτα. Αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, βλέπει την καρδούλα. Το τρίτο είναι της Αφροδίτης. Αυτό εδώ πέρα είναι το κλειδί της Αφροδίτης. Ναι, είναι της Αφροδίτης. Το επόμενο κλειδί, αυτό το κλειδί, είναι του Δρύιδη. Δρύιδης ήταν, ας το πούμε, μάγοι, λευκοί μάγοι στην εποχή, στις βόρειες περιοχές, Ιρλανδία, Σκωτία, Αγγλία, πριν πολλά χρόνια, έτσι. Και το τελευταίο είναι το κλειδί του βασιλιά ή της βασίλισσας, το βασιλικό κλειδί, στο οποίο έχει και αυτό τη δική του δυναμική. Δεν θα σας εξηγήσω τώρα τι είναι το καθένα. Γιατί θέλω πρώτα να δείτε, να εμπνευστείτε, να δείτε ποιο είναι αυτό που σας καλεί περισσότερο. Εγώ θα επιλέξω του Δρύιδη, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εσείς επιλέξτε. Επαναλαμβάνω, είναι το Τρικέρτα, είναι της τριπλής θεάς, της αγάπης του έρωτα, της Αφροδίτης, του Δρύιδη και του βασιλιά ή της βασίλισσας. Όλα αυτά τα κλειδιά κάτι ανοίγουν. Θα δείτε ότι θα κάνουμε απίστευτα πράγματα και απίστευτες πληροφορίες, οι οποίες θα δείτε ότι έχουν πολύ σημαντικά μηνύματα για τον καθένα από εμάς. Και φυσικά βεβαίως θα ρίξουμε καταρό. Θα κάνουμε την ανάλυση και θα ρίξουμε καταρό. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι, να έχετε ήδη επιλέξει για να ξεκινήσουμε, για να αρχίσουμε να βλέπουμε ποιες είναι εκείνες οι δυναμικές. Λοιπόν, παίρνω τα κλειδιά. Θα πάρω τα κλειδιά από εδώ τώρα. Για να έχουμε χώρο να ρίξουμε, θα εμφανίζω το κλειδί και θα κάνουμε και την ανάλυση μας, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε με το πρώτο κλειδί, να το αναλύσουμε, να δούμε τι σημαίνει και τι θέλει να μας πει αν έχετε επιλέξει. Αν είσαι καινούριος, έλα στην παρέα μας, τέτοια παλαβά πράγματα κάνουμε, τέτοιες αναζητήσεις. Κάνε την εγγραφή σου, κάνε like, αν θες κάνε και comment ότι είμαι καινούριος, είμαι καινούργια, εγώ απαντάω από κάτω στα βίντεο σε όλους σχεδόν. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα, το κεφάλι μου κατεβάζει συνέχεια ιδέες όπως βλέπεις, οπότε έλα εδώ θα περάσουμε ωραία, θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, και για τους παλιούς συνδρομητές, ελάτε να ξεκινήσουμε να δούμε τι όμορφα πράγματα θα κάνουμε. Λοιπόν, το πρώτο κλειδί το φέρνω. Αυτό είναι το πρώτο κλειδί το οποίο θα αναλύσουμε. Λέγεται, είναι της τριπλής θεάς, εντάξει. Και τι σημαίνει, για να το βάλω εδώ, φαίνεται, έτσι το βλέπετε, νομίζω το βλέπετε. Τι σημαίνει αυτό φίλες και φίλοι. Λοιπόν, είναι ένα εργαλείο. Αυτό το κλειδί είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να δώσει ισορροπίες. Ένα εργαλείο το οποίο λέγεται και τρικέρτα, το οποίο συμβολίζει πάντα την τριπλότητα, τον αριθμό 3 δηλαδή, αλλά την τριπλότητα, την τριπλή θεϊκή υπόσταση κιόλας, έτσι. Το θεϊκό, τη μάνα, το θρόνο, τον πατέρα, το θεό,
Αν έχετε επιλέξει το συγκεκριμένο κλειδί, σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκλειδώσετε πολλά πράγματα στη ζωή σας με το να αντιληφθείτε την πνευματικότητά τους όμως. Ενέργεια. Πώς λειτουργεί η ενέργεια, τι σημαίνει η ενέργεια. Πολλές φορές ακούτε και εμάς που λέμε για ενέργεια και τα λένε, αλλά τι είναι η ενέργεια όμως, έτσι. Πώς λειτουργεί η ενέργεια. Όταν κατανοήσετε αυτές τις έννοιες, αρχίζετε και κάνετε, ξεκλειδώνετε για να κάνετε πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα. Όπως βλέπετε, αυτό εδώ πέρα το κλειδί έχει γύρω-γύρω και έναν κάτι σαν, ας το πούμε, σαν στεφάνι. Αυτό λοιπόν είναι και του Θεού Απόλλωνα, διότι αυτό είναι ένα πολύ αρχαίο σύμβολο. Είναι του Θεού Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, συμβολίζει τον ήλιο, συμβολίζει την προστασία, τις ευλογίες, το φως και την καλή τύχη και τη φήμη. Σαν να σας λέει εδώ ότι μπες, ξεκλείδωσε αυτές τις δυνατότητες, διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μαγικές δυνάμεις. Όλοι οι άνθρωποι. Άλλοι θα μου πείτε, μα εγώ βλέπω άλλους εκείνο. Μην συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους. Συγκρίνετε τον εαυτό σας με τον παλιό σας εαυτό και τις παλιές σας πράξεις. Εντάξει. Δεν γνωρίζετε ο καθένας τι τραβάει. Γιατί εδώ αυτό το κλειδί σου λέει ότι ήρθε η στιγμή να καταλάβεις ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που εσένα μπορούν να σου αλλάξουν όλο πραγματικά, όλες τις ισορροπίες και να φέρουν εξισορρόπηση πραγμάτων. Ένα μαγικό κλειδί αυτό εδώ. Ένα καλό μαγικό κλειδί εδώ. Βέβαια έχει και μια πολυπλοκότητα, έτσι. Αν το παρατηρήσετε, γιατί όλα παίζουν ρόλο, όλα τα κλειδιά παίζουν ρόλο. Πώς εδώ ανοίγει, πώς είναι εδώ πέρα τα δοντάκια του. Πώς κάνει εδώ πέρα αυτό το κομμάτι. Αν είναι κοντό, αν είναι μακρύ ο καθένας ή καθεμιά, πώς αντιλαμβάνεται. Αλλά ξεκλειδώνει πράγματα του εαυτού σας. Εγώ το αφήνω εδώ πέρα. Θα τα πάω πιο πέρα. Μισό. Για να μην μπερδευόμαστε. Θα τα βάλω εδώ στο πλάι. Αυτές τις καρτούλες για να έχουμε την δυνατότητα και την ευχέρεια. Ένα λεπτό. Και εδώ. Και ξεκινάμε. Να έχουμε την ευχέρεια να βάλω εδώ το κλειδάκι μας. Φαίνεται ωραία. Να έχουμε χώρο δηλαδή να το ισιώσω εδώ πέρα και αυτό το πανέμορφο πανάκι με αυτόν τον πολύ όμορφο ναό. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε για να δούμε λοιπόν. Τι έχει να σας πει. Ποιο είναι το μήνυμα αυτού του κλειδιού. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε λίγο λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε λίγα έτσι όμορφα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν φίλες και φίλοι. Εγώ ανακατεύω λιγάκι, ας με δείτε να ανακατεύω κιόλας, ναι, να δείτε την όλη διεργασία. Τι γίνεται εδώ, πώς, τι ξεκλειδώνει, τι θέλει να σας πει ακόμα περισσότερο. Τι ξεκλειδώνει, τι γίνεται. Λοιπόν. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Πρώτο χαρτί. Αχα. Θα σας πω, θα δείτε πώς θα γίνει εδώ. Τι γίνεται εδώ. Πέντε ξυφών. Ξεκλειδώνει τους φόβους, τις ανασφάλειές σας, αλλά και όλες εκείνες τις καταθλιπτικές, στενάχωρες, να το πούμε καλύτερα, σκέψεις. Όλες εκείνες τις καταστάσεις που σας οδηγούν στην τρέλα, στην ανασφάλεια, στη δυσκολία. Μια να το βάλουμε εδώ πέρα. Και θα κάνουμε μετά την ιστοριούλα μας. Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε. Ωραία, λοιπόν. Για να προχωρήσουμε στο δεύτερο χαρτί μας. Ποια είναι η πληροφορία που έρχεται να μας πει και ξεκλειδώνει και είναι μια βασίλισσα κυπέλων. Ξεκλειδώνει θέματα αγάπης. Ξεκλειδώνει θέματα διέστησης, ευτυχίας. Ξεκλειδώνει, κοιτάξτε να δείτε πόσο συγκεντρωμένη είναι και αντιλαμβάνεται, σας είπα προηγουμένως, αντιλαμβάνεται τις ενέργειες, αντιλαμβάνεται πώς λειτουργούν οι ενέργειες. Οι ενέργειες μπορεί να έχουν διάφορες μορφές και να έρχονται με διάφορες μορφές, διότι η ενέργεια σημαίνει πληροφορία, φίλες και φίλοι, να το γνωρίζετε. Λοιπόν, η πληροφορία η οποία μεταδίδεται με οποιοδήποτε μέσο, με οποιοδήποτε τρόπο και σκοπό, με σκοπό να αλλάξει μια κατάσταση. Εντάξει. Θα σας το πω πολύ απλά. Παραδείγματος χάρη έχετε υψηλή πίεση. Ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα, το χαζούλι, ας πούμε. Λοιπόν, έχετε υψηλή πίεση. Παίρνετε την πληροφορία ότι έχετε υψηλή πίεση. Παίρνετε ένα φάρμακο, το φάρμακο μπαίνει μέσα στον οργανισμό και αλλάζει χημικά μέσα την πίεσή σας. Τη ρίχνει, ας το πούμε. Εντάξει. Αυτό είναι μια πληροφορία. Πάμε τώρα σε πιο βαθύτερα νοήματα.
Έχετε μια διέστηση. Διαισθάνεστε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι, να πετύχετε κάτι, ή ακόμα διαισθάνεστε και ένα φόβο, ή κάτι θα συμβεί, ή κάτι παράξενο. Είναι μια πληροφορία. Όταν συμβαίνει αυτή η πληροφορία, τότε αντιλαμβάνεστε ότι έχετε δίκιο. Αλλά είναι πληροφορία όμως. Και η ενέργεια γενικότερα, να σας πω ένα άλλο κλειδί, είναι μία. Η ενέργεια είναι μία. Εμείς απλά δίνουμε πολλούς χαρακτηρισμούς. Θα μου πεις, μα υπάρχει ενέργεια, ξέρω εγώ, κακή, κακή. Okay, δεν λέμε αυτό. Εκεί λέμε άλλα πράγματα. Εννοούμε ότι σαν ενέργεια ανθρώπου είναι μία. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω τώρα περισσότερο. Θα πάει πάρα πολύ. Κρατήστε το. Πάντως, γενικά το σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια είναι πληροφορία. Και η πληροφορία λοιπόν, την έχετε την πληροφορία, διότι έρχεται μια βασίλισσα. Το επόμενο είναι το 7 σπαθί. Λοιπόν, το 7 ξυφών. Προδοσίες, δυσκολίες, τι έχετε περάσει εσείς στη ζωή σας. Σας έχουν ρίξει μαύρα κοράκια εδώ, πράγματα τα οποία... πράγματα τα οποία σας έχουν στεναχωρέσει και όχι μόνο αυτό. Αν παρατηρήσετε τώρα εδώ πέρα, η βασίλισσα είναι περικυκλωμένη μέσα από, προσέξτε να δείτε διαφορές, εδώ έχει κοράκια. Μέσα από δύσκολες καταστάσεις, ανθρώπους πραγματικά κοράκια, σκέψεις, δυσκολίες, σχέσεις. Σας είπα, θα είναι αποκαλυπτικό. Θα ξεκλειδώσουμε πράγματα. Για να προχωρήσουμε να δούμε. Είπαμε προδοσία, έχει έρθει η προδοσία εσείς. Περάσατε προδοσία και έρχεται πάλι και ένα άλλο εφτάρι τώρα εδώ να συμπληρωθεί. Εδώ είναι το 7 κούπα. Εδώ είναι τελικά τι να επιλέξω. Εδώ είναι. Έχω όνειρα τα οποία έχω να πραγματοποιήσω, αλλά δεν ξέρω πώς να τα πραγματοποιήσω. Δεν ξέρω πού να πάω, τι να κάνω. Φυσικά βεβαίως ελοχεύουν και κίνδυνοι εδώ. Έτσι το βλέπετε το φιδάκι το οποίο βγαίνει. Που είναι και εδώ προδοσίες, εδώ είναι και τα τσιμπήματα, εδώ είναι και αυτοί οι οποίοι, να σας το πω έτσι, το φίδι έχει να κάνει με ανθρώπους φίδια που λένε. Οι οποίοι το μόνο που έχουν να κάνουν και το οποίο έχουν μόνο να σας προσφέρουν είναι μόνο πόνο. Οπότε, προσέξτε το. Και ο πόνος για τον καθένα είναι, εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Συνεχίζουμε. Θα δούμε την ιστορία μας μετά ολοκληρωμένη. Στη συνέχεια τι έχουμε, εδώ ένα κεντρικό κομμάτι, πέφτει στο κέντρο, γιατί είναι στο κέντρο που πέφτει εδώ, είναι σαν να είστε εσείς η κεντρική φιγούρα του κλειδιού που είναι ο κρεμασμένος ή η κρεμασμένη. Εδώ λέει πάρ' το αλλιώς. Όπα λέει, πάρ' το αλλιώς στη ζωή. Όπα, δες τι συμβαίνει. Προσπάθησε να το αναλύσεις, προσπάθησε να μπεις στο βάθος γενικότερα της σοφίας και αν παρατηρήσετε εδώ και κάποια σύμβολα, αυτά είναι και κάπως ρουνικά σύμβολα. Όντως, στην ιστορία των ρούνων σημαίνει ότι ο Όντιν γύρισε ανάποδα, ακριβώς γιατί παρουσιάζει και τον Όντιν, τα ταρό είναι σε κάποιες αποτυπώσεις είναι και ο Όντιν που γύρισε ανάποδα και άρχισε να καταλαβαίνει τη σημασία των ρούνων, τη μυστική τους έννοια. Και έχουμε κάνει ρουνικά ρηξίματα και σε προηγούμενα βίντεο και τα έχω παρουσιάσει γιατί κάνουμε και ρούνους. Είναι πολύ φανταστικά σύμβολα με απίστευτη ερμηνεία και βαθύτητα. Εδώ πάνω σχέδιο να σας δείξω έχει ένα σύμβολο αυτό εδώ πέρα και εδώ έχει το νταγκάζ. Πάει να πιάσει το νταγκάζ αυτή εδώ πέρα. Ένα πολύ δυνατό σύμβολο. Και ένα σύμβολο ας το πούμε λίγο ελπίδας, λίγο τύχης, προστασίας και ευλογίας. Το αφήνω. Όμως το κεντρικό μήνυμα είναι. Τη βλέπω αλλιώς και μιλάει πάλι για ενέργειες εδώ. Άρα για εσάς αρχίζει και φαίνεται όσοι επιλέξετε το πρώτο κλειδί ενέργειες. Το δεύτερο είναι η δικαιοσύνη. Για να καταλάβετε λοιπόν το κάρμα, έτσι. Να καταλάβετε πώς λειτουργούν στη ζωή τα πράγματα μέσα από την ενέργεια. Κάνω, παίρνω. Τι σας είπα προηγουμένως για τις ενέργειες. Σας είπα για την ενέργεια. Η ενέργεια είναι μία. Έχει όμως εκφράσεις διαφορετικές. Δηλαδή, προσέξτε εδώ. Κάνω, να σας το εξηγήσω τώρα, μιας και ήρθε και κλείνει το puzzle για να και με βοηθάνε τα ίδια τα τάρο. Κάνω κακό, θα μου έρθει το κακό. Κάνω καλό, μάλλον εδώ το κακό έτσι, κάνω κακό, θα μου γυρίσει κακό. Σκοτεινό, περίεργο, κοιτάξτε και αλλοιωμένο, θέλω να το δείτε. Εδώ είναι το αλλοιωμένο το πρόσωπο. Γιατί είναι ανισορροπία, η ενέργεια δεν έχει εξορροπήσει, δεν είναι μέσα στους νόμους του κάρμα. Υπάρχουν 12 νόμοι κάρμα, ή πιο ναι, 12, εντάξει, 12 νόμοι. Εγώ σας έχω φτιάξει και βιντεάκια πολλά για τους νόμους του κάρμα, μπορείτε να τα ψάξετε.
Έχω γράψει κιόλας και κάποια πράγματα. Μπορείτε να πάτε και στο site μου να το δείτε. Στο blog μου, δηλαδή, στο site μου, για να το δείτε. Γιατί εδώ είναι πιο ξεκάθαρο, εδώ δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι η ενέργεια, εδώ είναι η καλή ενέργεια και είναι η πληροφορία της καλής ενέργειας. Σημαίνει κρατάω ισορροπίες, καταλαβαίνω τι σημαίνει στη ζωή μου, έχω ακεραιότητα, έχω ηθική, καταλαβαίνω τους νόμους, καταλαβαίνω ότι αν κάνω αυτό θα γίνει αυτό. Εδώ σημαίνει αλλίωση, στρέβλωση. Ωραία λοιπόν. Άρα ένα σημαντικό μήνυμα για εσάς να καταλάβετε τα θέματα της δικαιοσύνης όσον αφορά στη ζωή. Θα μου πείτε, μα έχω αδικηθεί, έχω κάνει, έχω κίνη. Ναι. Εδώ όμως είναι ένα μήνυμα να σας πει, αδικήθηκες. Οκ. Πάρε δύναμη, προχώρα, πάρε πληροφορίες και συνέχισε. Πάμε. Στο επόμενο λοιπόν. Στο επόμενο έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με έναν ακόλουθο κούπα. Εδώ λοιπόν βγαίνουν κούπα, εδώ βγαίνει νερό. Έχουμε νερό, νερό και νερό. Τρία νεράκια. Εντάξει, για να δω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και εδώ. Ναι, τέσσερα νεράκια. Το νερό σημαίνει διέστηση. Το νερό σημαίνει συνέστημα. Σε εσάς λοιπόν ξεκλειδώνουν πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το συνέστημα και επίσης έχουν να κάνουν. Θα φέρω εδώ. Και επίσης, και επίσης έχουν να κάνουν και με το κομμάτι άλλων διαστάσεων, αλλά ό,τι έρχεται βγαίνει μέσα από την καρδιά εδώ. Βγαίνει μέσα από την καρδιά. Βγαίνει μέσα από τη φαντασία επίσης, μέσα από όνειρα, μέσα από τέτοιες καταστάσεις, αλλά έρχεται όμως να σας πει ότι ξέρεις κάτι. Έχεις όλο το δυναμικό να ξεκλειδώσεις τη φαντασία σου, να ξεκλειδώσεις την ευαισθησία σου, τη διέστησή σου, την καρδιά σου. Ωραία. Για να συνεχίσουμε. Στο επόμενο είναι οι εραστές. Εδώ είναι και κυριολεκτικό. Δηλαδή, έρωτας, αγάπη, άνθρωποι, συνεννόηση, ελπίδα, σύζευξη. Υπάρχει εδώ. Είναι στη διαδρομή σας, σας το βάλω λίγο έτσι, για να φαίνονται τα χαρτάκια. Να φαίνονται όλα εδώ, φαίνονται πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Σαν να φτιάχνουμε ένα μοσαϊκό είναι εδώ πέρα. Οι εραστές, η αγάπη λοιπόν. Έχετε περάσει, φαίνεται ότι έχετε περάσει μέσα από πολλές δυσκολίες και στο ερωτικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ, με αυτό το οποίο βγαίνει, ξεκάθαρα σας μιλά ότι μπορείτε να ξεκλειδώσετε ακόμα και τα θέματα της αγάπης και του έρωτα. Μπορεί να είναι ακριβώς πάθος, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι συντροφικότητα. Μπορεί να είναι πορευόμαστε μαζί, μπορεί να είναι μια γνωριμία. Πάντως εδώ παίζει και η αγάπη. Ή αλλιώς σημαίνει και αγαπάμε και τους ανθρώπους. Και πάλι βγαίνει εδώ πέρα το 4 κούπα, το οποίο ναι, σημαίνει και δυσκολίες στον έρωτα, στον οποίο τον έχετε αντιμετωπίσει. Για πάμε λίγο να τα δούμε, να τα ξεκαθαρίσω λίγο. Αυτά είναι από εδώ, αυτά είναι από εδώ. Εδώ είναι μια γραμμή η οποία σας πηγαίνει και προς το μέλλον και σας λέει ξεπέρνα το εμπόδιο της προδοσίας. Έχεις τη διέστηση, άφησέ τα αυτά στο παρελθόν. Στο παρελθόν τα αφήνουμε αυτά πίσω. Έχει βγει ένα εφτάρι εδώ, για μισό λεπτό να δω για κάτι άλλο. Έχει βγει ένα εφτάρι και ένα εφτάρι εδώ. Έχω ξαναπεί, τα εφτάρια είναι κληρονομικό χάρισμα. Έχετε ένα κληρονομικό χάρισμα. Χάρισμα και μυαλού, χάρισμα και ενσυναίσθησης καρδιάς. Δηλαδή, μπορείτε να ανοίξετε πράγματα. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε πολλά πράγματα. Το έχετε κληρονομήσει. Γιαγιά, προπαπούς, ό,τι είναι, 7 γενιές, μπορεί να πηγαίνει μέχρι και 7 γενιές πίσω αυτό το χάρισμα, εντάξει. Κληροδοτήθηκε σε εσάς. Εσείς που το βλέπετε, σας το ξεκλειδώνει. Λοιπόν, και σας το ξεκλειδώνει και σας βέβαια λέει, σας λέει ότι για να καταλάβεις κάποια πράγματα και είσαι το κεντρικό πρόσωπο, πρέπει να μάθεις, να μελετήσεις, να μάθεις, να ερευνήσεις. Ξέρω, κατανοώ. Μπορεί να μου πείτε, μα θα μάθω τώρα σε αυτήν την ηλικία, μα θα κάνω εκείνο. Μα έτσι γίνεται όμως. Το μαθαίνω δεν σημαίνει μόνο μελετάω. Μαθαίνω μπορεί επίσης να μαθαίνετε από μένα. Να μαθαίνετε από άλλους. Εδώ λοιπόν κάτι που ολοκληρώνεται, εδώ είναι το παρελθόν, σημαίνει οι σκέψεις σας πρέπει να μείνουν παρελθόν. Η θλίψη, η στεναχώρια, αφήστε στο παρελθόν. Εδώ, αυτός εδώ πέρα σημαίνει τώρα, δες να αντιληφθείς τα όνειρά σου και το κληρονομικό σου χάρισμα ποιο είναι για τον καθένα. Εδώ σημαίνει επίσης ότι ανοριμότητα του παρελθόντος. Να το φέρω εδώ να το βλέπετε. Ανοριμότητες, άντρες ανώριμοι, πράγματα τα οποία δεν κολλήσανε, ευαισθησίες, αυτό.
προκαταλήψεις παρελθόν. Εδώ είστε εσείς η κεντρική φιγούρα. Η κεντρική φιγούρα βγαίνουν μεγάλες αρκάνες. Και μεγάλες αρκάνες σημαίνει μπορείτε να ξεκλειδώσετε πολλές μεγάλες εξελίξεις για τον εαυτό σας. Και εδώ, στο μέλλον, είναι αφήνω την προδοσία. Προσέξτε, δεν σημαίνει πηγαίνω στην προδοσία. Σημαίνει προσέχω για να μην ξαναπέσω σε προδοσία. Κεντρικό σημείο εδώ πέρα είναι η δικαιοσύνη. Κρατάω ισορροπίες και βλέπω τι είναι δίκαιο για μένα. Τι είναι λογικό και δίκαιο για μένα. Τι είναι καλό για μένα, για την εξέλιξή μου. Και σας καλεί να βγείτε λίγο από αυτήν την στενάχωρη, πολύ όμορφη κάρτα εδώ, από αυτήν την στενάχωρη κατάσταση. Έχετε τις ευλογίες του Θεού. Και μπορούν να αλλάξουν, κοιτάξτε, εδώ πώς αλλάζουν οι ενέργειες. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ τα χρώματα, πώς μπορούν να αλλάξουν. Εντάξει, φίλες και φίλοι, σας περιμένει κάτι πολύ καλό, εφόσον το ξεκλειδώσετε, με αυτές τις δυναμικές τις οποίες σας έχω πει. Τα μαζεύω. Φανταστικό λοιπόν το πρώτο κλειδάκι. Πάμε στο δεύτερο κλειδί. Τι ξεκλειδώνει για εσάς? Ωραία. Ας τα βάλουμε λοιπόν, εφόσον ολοκληρώθηκε, ας το βάλω εδώ. Φεύγει αυτό το κλειδάκι. Εκεί. Δεύτερο κλειδί. Και το δεύτερο κλειδί είναι αυτό εδώ, του έρωτα. Το κλειδί του έρωτα και της αγάπης. Τι μας λέει αυτό το κλειδί? All you need is love. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το τραγούδι. Δεν μπορώ να το τραγουδήσω. Θα γελάσουν και τα τσιμέντα που λένε. Λοιπόν, ό,τι χρειάζεσαι είναι αγάπη. Αυτό που χρειάζεσαι, λέει, είναι αγάπη. Είναι από τα, τις πιο, από τα πιο... Ένα και αυτό είναι πολύ δυνατό κλειδί. Και υπάρχει ο έρωτας, ο Θεός και η αγάπη. Η αγάπη πραγματικά ανοίγει όλες τις πόρτες. Είναι το καλύτερο φάρμακο για όλες τις ασθένειες. Ήδη υπάρχουν και μελέτες όπου λένε πολλές από τις ασθένειες προέρχονται μέσα από ένα μεγάλο στρες και συνήθως έλλειψη της αγάπης. Δεν είναι γεγονός μια αγκαλιά, μια τρυφερή αγκαλιά, ένας καλός λόγος, ένα χάδι, ένα φιλί, όλα αυτά δημιουργούν πολύ θετικές, μια πολύ θετική άβρα, πολύ θετικές ενέργειες, έτσι. Εσείς το έχετε ανάγκη και να δώσετε και να πάρετε. Ξέρω, θα μου πείτε, μα μόνο εγώ δίνω και δεν παίρνω. Οκ, εντάξει, λοιπόν. Ναι, αυτό το κλειδί δείχνει ότι έχετε πληγωθεί. Το κλειδί αυτό δείχνει ότι όντως έχετε πληγωθεί από την αγάπη και πολλές φορές βλέπετε σαν, την αγάπη σαν ένα βάρος το οποίο πρέπει να κουβαλήσετε στην πορεία της ζωής σας. Σας λέει λοιπόν η δύναμή σας, η προσωπικότητά σας εδώ, μπορείς να το ξεκλειδώσεις λέει εδώ πέρα και να προχωρήσεις και να συγχωρέσεις και τον εαυτό σου αν έχεις κάνει λάθη, αλλά και τους άλλους και να προχωρήσεις. Η συγχώρεση είναι ένα μεγάλο εργαλείο, ξεκλειδώνει πολλά πράγματα. Μπορεί τώρα η καρδιά σου να είναι απλά ρομαντική, μπορεί να θέλει να ψάχνει τη μία και μοναδική αγάπη, μπορεί να ψάχνει τον special ή την special εκείνη που θα γεμίσει τη ζωή σου, αλλά το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι απλά να ανοίξεις τον εαυτό σου, να ξεκλειδώσεις τον εαυτό σου στην αγάπη, άσχετα από το αν έχεις περάσει άσχημα ή καλά στο παρελθόν. Καθάρισε λέει θέματα εδώ πέρα, καθάρισε λέει θέματα αγάπης, θέματα του έρωτα και του τι έχεις περάσει, ανακάλυψε την καρδιά σου και στείλε ένα μεγάλο μήνυμα, ξεκάθαρο μήνυμα στο Θεό, στο σύμπαν, όπου είναι, ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη της αγάπης για να προχωρήσεις και για να αρχίζεις λοιπόν να αισθάνεσαι την αγάπη σε όλο σου το είναι, σε όλο σου την ενέργεια, μέσα σε όλο σου το... και να γεμίσει ο χαρακτήρα σου, η ψυχή σου, να γεμίσει από αγάπη. Αγάπη γεμίζουμε όχι μόνο από ανθρώπους και από πράγματα που κάνουν. Κάποιοι μπορεί να έχετε ένα ζωάκι ή να πάρετε ένα ζωάκι ή να υιοθετήσετε, δηλαδή μπορεί να γίνεται και αυτό, να υιοθετήσετε ένα ζωάκι, ένα γατάκι, ένα σκυλάκι, κάτι και να αρχίσετε τσουπ, ανοίγει η καρδιά. Τώρα σιγά σιγά είπαμε ανοίγει λίγο, θα βλέπουμε καλύτερα τους φίλους μας αυτά, τσουπ, ανοίγει η καρδιά. Έρχεται και η άνοιξη, τσουπ, ανοίγει ο ήλιος έξω, άνοιξη. Αχ, βγαίνουμε, θα βγαίνουμε να πίνουμε ένα καφέ με τους φίλους μας από εδώ, από εκεί, με την κοπέλα μας που λέει ο λόγος, με το κοπέλο μας, λοιπόν, εντάξει. Ναι, αυτά είναι δείγματα αγάπης, είναι οι στιγμές, εντάξει. Για πάμε να δούμε όμως εδώ. Τι έχει να μας πει εδώ λοιπόν αυτό το κλειδί της αγάπης. Ένα.
Και τι βγαίνει ένα πολύ όμορφο, είναι το έξι κυπέλλων. Να τι αγάπη. Ξεκινάμε με την αγάπη. Ναι, εδώ δείχνει και ένα παρελθόν, θα το δούμε βέβαια και πιο μετά, αλλά είναι το έξι κυπέλλων. Καρμικές σχέσεις, έτσι. Εσείς λοιπόν, βέβαια και βέβαια, η αγάπη είναι καρμικότητα. Η αγάπη, όταν λέμε για αγάπη, αγάπη προς γονείς, αγάπη προς φίλους, αγάπη προς γκόμενους, αγάπη προς γκόμες, αγάπη από εδώ, αγάπη από εκεί, ακόμα ό,τι και να είναι αυτό το σκύρτημα είναι καρμικό. Καρμικότητα λοιπόν, ξεκινάμε με καρμικότητα. Η επόμενη κάρτα, η οποία έρχεται να σας πει, είναι, ναι, είναι από τις παράξενες κάρτες. Αυτές οι κάρτες έχουν παραπάνω αρκάνες και εδώ βγαίνει το πηγάδι. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, όχι, όχι, όχι. Θα γίνει πηγάδι λοιπόν. Όχι, εδώ δηλώνει τα συναισθήματά σας, δηλώνει ότι έρχονται άνθρωποι και ξεδιψάνε. Ότι έρχονται και πίνουν το νερό της αγάπης, ότι έρχονται σε εσάς λοιπόν και τους ξεδιψάτε, τους δίνετε το δροσερό νερό. Τους βάζετε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου μπορούν και νιώθουν απίστευτα όμορφα μαζί σας. Εντάξει. Εντάξει, τώρα αν παίζει και πολύ ερωτικό κομμάτι και, γιατί έχει και αυτό μια έννοια σεξουαλική ας το πούμε, εδώ σημαίνει και σεξουαλική ένωση και σημαίνει η δυνατή σεξουαλική ένωση, η απίστευτη ερωτική σεξουαλική ένωση, εντάξει, που έχει τα πάντα συγχρόνως και πάθος και ρομαντισμό όλα μαζί. Κρατήστε το, είναι καλό αυτό, δεν ξέρω, βγήκε σε μια κατάσταση καλή εδώ, ωραία. Εντάξει, βγήκε, εντάξει, οκ, νάτα. Βγήκε λοιπόν εδώ πέρα ο υπότης πεντάκτηνο, γη, έρχεται λοιπόν εδώ, τι έρχεται, έρχεται να σας κατακτήσει, έρχεται. Τι πάνω από τώρα ο άνθρωπος, πάνω από έρχεται για το πηγάδι λοιπόν. Έλα σοβαρευτούμε λιγάκι, εντάξει, ας γελάσουμε λίγο. Κοιτάξτε, κυριολεκτικά έρχεται κιόλας έτσι, δηλαδή πέρα από την πλάκα, όντως σας βλέπει και ερωτικά. Εδώ βγαίνει σε μια φάση του, εδώ είναι μελλοντική θέση, δηλαδή εδώ είναι παρελθόν αυτή η σειρά, εδώ είναι παρόν, εδώ είναι μέλλον και βγαίνει και η κεντρική φιγούρα που περιμένουμε εσάς να βγείτε. Αλλά εδώ δείχνει έναν υπότη, εντάξει, ωραίος, εντάξει, ωραίος, κοιτάξτε τον, καλοφτιαγμένος, περποιημένος, καθαρός, όμορφος, με την πανοπλία του, τη στολή του, δίνει σημασία στα οικονομικά, του αρέσουν τα οικονομικά, του αρέσει η άνετη ζωή δηλαδή. Αλλά σας καλοβλέπει εδώ, λέει, τι όμορφη που είναι αυτή εδώ πέρα, πολύ αισθησιακή, πολύ δύναμη, κορμή, κορμάρα που λένε. Σας βλέπει όμως. Εσείς λίγο το παίζετε και καλά, εντάξει, αλλά παρόλα αυτά όμως κοιτάτε στο ίδιο κομμάτι και δεν είναι τυχαίο διότι ξέρετε τι κοιτάτε. Κοιτάτε το παρελθόν, μπορεί να είναι και παλιές σχέσεις εδώ πέρα, εντάξει. Κοιτάτε βέβαια την καρμικότητα των σχέσεων, πολύ σημαντικό. Ωραίο. Πολύ σημαντικό εννοώ δηλαδή από την έννοια ότι είναι και όμορφη κάρτα. Αυτό είναι καλό. Άρα τι ξεκλειδώνει. Τα θέματα της αγάπης ξεκλειδώνουν. Έλα ρε παιδιά, ξεκλειδώνουν. Έλα, το έχετε. Για πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο είναι μια βασίλισσα. Ω, δύναμη, δύναμη βασίλισσα πεντάκτηνο. Αρχίζουν και βγαίνουν γη εδώ, έτσι. Έχουμε δύο νερού και δύο γη. Η βασίλισσα πεντάκτων είναι πολύ ισχυρή, πολύ κατασταλαγμένη, είναι αισθησιακή με τον τρόπο της, γενικά οι γυναίκες γη ή οροσκόπος γη έχει έναν αισθησιασμό ιδιαίτερο. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα ερωτικά, τα αισθησιακά, εννοούμε με την όμορφη την έννοια, έτσι μην παρεξηγηθώ, η έκφραση του έρωτα και μέσα από την ερωτική κιόλας επαφή, αυτά είναι πολύ όμορφα πράγματα. Και φαίνεται ότι εσείς είστε, υπάρχει εδώ θηλυκή ενέργεια. Για να δούμε. Για να δούμε το κεντρικό σημείο. Και το κεντρικό σημείο είναι, μάλιστα, είναι στεναχώρια. Σαν να μου λέτε καλά μας τα λες όλα αυτά, σε μένα κας, καλά όλα αυτά που λες, αλλά ξέρεις κάτι, υπάρχει εδώ στεναχώρια. Υπάρχει πλήγωμα. Αυτός ο όμορφος, ο ομορφωνιός μας έχει πληγώσει. Αυτή η ομορφωνιά για τους άντρες μας έχει πληγώσει. Αυτές οι καρμικές σχέσεις που λες, σ' ακούω λίγο βερεσέ που λένε, με έχουν πληγώσει, με έχουν στεναχωρήσει. Κεντρικό σημείο. Ας φέρω λίγο πιο πάνω το κλειδί. Εντάξει, το κλειδάκι ας το φέρω λίγο εδώ για να βλέπετε ξεκάθαρα τις καρτούλες εδώ. Ναι, υπάρχει θλίψη εδώ. Είναι το πέντε κυπέλλων. Όμως,
Το μόνο που μπορείτε να κάνετε σε αυτή την περίπτωση είναι να προχωρήσετε. Ναι, έχουν γίνει, έχουν συμβεί, έχετε πληγωθεί, έχετε στεναχωρηθεί, έχετε δώσει. Αλλά όμως, λέει, προχωρήστε εδώ. Αφήστε τα πίσω αυτά πλέον. Μπορείτε να βρείτε τον πύργο σας. Μπορείτε να βρείτε μια άλλη οδό να ξεκλειδώσετε. Και ό,τι σημαντικό που είναι, προσέξτε, πάει και εδώ προς το μέλλον. Είναι οι εραστές. Οι εραστές πάντα, κοίταξε, πάντα λέω ότι η αγάπη, γιατί και από τα πολλά ρηξίματα που έχουμε κάνει και έχω κάνει και αυτά, η αγάπη εκφράζεται με πολλούς τρόπους, έτσι. Μπορεί να είναι ερωτική, να είναι ρομαντική, να είναι συντροφική, να είναι ψιλοφιλική. Προσέξτε, δεν το εννοώ με την κακή την έννοια, εντάξει. Μπορεί να είναι συνεργατική, μπορεί να είναι υποστηρικτική, μπορεί να είναι παθιασμένη, μπορεί να είναι έντονη. Μπορεί να υπάρχουν τσακωμοί και μετά make-up που λένε, δηλαδή να γίνεται το ξαναβλέπουμε. Γενικά, κοιτάξτε, αυτό εδώ πέρα έχει πολλές αποχρώσεις, έτσι. Η αγάπη έχει πολλές αποχρώσεις. Οι εραστές είναι από τις καλές κάρτες και βγαίνει στην κάρτα που είναι στη γραμμή που βγαίνει προς το μέλλον. Οπότε αυτό είναι πολύ θετικό. Δηλαδή, μπορώ να ξεχάσω το παρελθόν, μπορώ να ξεχάσω αυτό που είχε γίνει, που ήμουνα μόνη μου. Γιατί εδώ έχει και μια μοναξιά που βίωσα, τη μοναξιά που βίωσα δυσκολίες και να προχωρήσω. Μπορείτε. Εδώ δείχνει ότι σας το ξεκλειδώνει και μπορείτε, εντάξει. Λοιπόν, και αυτές είναι οι δυνατότητες που έχετε σαν, με την επιλογή αυτή σαν χαρακτήρας. Είστε πολύ αγαπητό πρόσωπο. Το επόμενο που έχει βγει είναι ένας βασιλιάς πεντάκτηνα. Τι γίνεται, βγαίνουν όλα τα πεντάκτηνα εδώ. Έχουν βγει πεντάκτηνα. Έχει βγει ένας βασιλιάς πεντάκτηνα εδώ πέρα. Για να τον βάλω εδώ, λοιπόν. Αυτός ο βασιλιάς πεντάκτηνο, λοιπόν, έχει πολλή επιρροή. Έχει πολλή δύναμη. Είναι παρελθόν, αλλά σας έδωσε, σας επηρέασε. Σας επηρέασε πάρα πολύ. Όχι μόνο σας επηρέασε, αλλά νιώθω κιόλας ότι ήταν καταλύτης. Ήτανε πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Και εσείς είστε ισχυρή προσωπικότητα, με το δικό σας τρόπο, αν παρατηρήσετε. Για να το δούμε, γιατί αυτές είναι οι φλασιές που μου έρχονται εδώ πέρα. Ένας βασιλιάς, μια βασίλισσα. Κοιτάξτε, εδώ. Αυτή είναι πιο συναισθαλμένη, λίγο πιο ευαίσθητη, δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή. Αυτός είναι λίγο πιο έτσι ισχυρός, πιο χοντροκομμένος, λίγο πιο σκληρόπετσος, ας το πούμε, διότι γενικά τα ζώδια της γης, οι άντρες, γη, γίνονται σκληροί με τις αποφάσεις τους. Το ξέρετε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πάντως μπορεί να γίνουν σκληροί. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καρδιά, αλλά γίνονται σκληροί όμως. Και είναι δύσκολο να τους προσεγγίσεις. Αυτό δείχνει εδώ πέρα, παρελθόν. Εδώ βέβαια έχουμε και μια εξέλιξη. Εδώ έχουμε τα παιδιά, η αγάπη πώς ξεκίνησε και πώς μετά οριμάσατε μέσα από αυτό. Πάμε στο επόμενο. Είναι ο ανόητος. Okay. Λοιπόν, εδώ σημαίνει ρίσκο. Το κλειδί αυτό, ο έρωτας θέλει ρίσκο, λέει. Α, ξεκάθαρα πράγματα. Ή ρισκάρεις ή δεν ρισκάρεις. Η αγάπη, ο έρωτας, το συναίσθημα, ο άνθρωπος, η γνωριμία θέλουν ρίσκο. Ή θα τα πάρεις ή δεν θα τα πάρεις. Και βγαίνει πάλι πεντάκτηνο εδώ πέρα για το μέλλον. Είναι το 10 πεντάκτηνο, είναι η οικογένεια. Εδώ αν παρατηρήσετε, μπορεί να πούμε ότι είναι ένας παππούς, μιλάει με το γιο του, έχουμε το σκύλο εδώ πέρα, είναι οικογενειακές καταστάσεις, είναι η επιτυχία, είναι το όνομα. Κοιτάξτε, εδώ από πάνω, μιας και το ολοκληρώσαμε εδώ αυτό, εδώ από πάνω, αν παρατηρήσετε, είναι η σκέπη του σπιτιού, έτσι, γι' αυτό είναι και πάνω. Είναι όλα αυτά τα οποία έχουν κατακτηθεί. Κοιτάξτε να δείτε. Το παρελθόν, ό,τι έδωσε, έδωσε. Τελείωσε. Ναι, υπάρχουν και στεναχώριες, υπήρχαν και περίεργα πράγματα. Στο παρόν νιώθετε ακόμα αυτή την στεναχώρια, ας το πούμε. Παρόλα αυτά όμως είστε ένα άτομο το οποίο έχει πολλά να δώσει, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχετε πολύ δύναμη. Αφήστε τη στεναχώρια γιατί είναι το κεντρικό σας σημείο. Η στεναχώρια σας είναι αυτή που σας έχει κλειδώσει και δεν μπορείτε εσείς να προχωρήσετε. Σας έχει κλειδώσει και δεν μπορείτε να προχωρήσετε. Και λέει εδώ το κλειδί του αέρατα. Ξεκλείδωσε το αυτό για να προχωρήσεις. Πάρε ρίσκα. Στο μέλλον σου έχεις εδώ πέρα έναν υπότη. Αυτός ο υπότης μπορεί να είναι και ένας φίλος, μπορεί να είναι, είναι μια υποστήριξη, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Ένας άνθρωπος είναι άνθρωπος, είναι πρόσωπο που σας υποστηρίζει. Στο μέλλον επίσης υπάρχουν ιεραστές με διάφορες αποχρώσεις της αγάπης και υπάρχει και η οικογένεια εδώ.
Η οικογένεια είναι το τι θεωρεί και ο καθένας, έτσι. Αυτά ξεκλειδώνουν όμως. Η αγάπη αυτά ξεκλειδώνει. Ξεκλειδώνει ωραία πράγματα. Η οικογένεια είναι ωραίο πράγμα, έτσι. Η αγάπη είναι ωραίο πράγμα. Ωραία, φίλες και φίλοι. Αυτό ήτανε για το δεύτερο μας κλειδί. Είδατε πόσα πράγματα μαθαίνουμε εδώ πέρα, πόσα πράγματα γίνονται. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Να δούμε το επόμενο. Να πάρω και το κλειδάκι. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε στο τρίτο μας κλειδί. Τρίτο κλειδί, λοιπόν. Το τρίτο κλειδί, να το φέρω λοιπόν στο προσκήνιο, είναι της Αφροδίτης. Της Αφροδίτης. Λεπτεπίλεπτο, όμορφο. Στο οποίο έχει και ένα περιστέρι στη μέση, για να το δείτε εδώ πέρα, με νοήματα, έτσι, γιατί κάτι σημαίνει. Είναι της ειρήνης, σημαίνει ειρήνη, σημαίνει ελευθερία, αρμονία, ελευθερία, ομορφιά, ειρήνη. Μπορεί επίσης να δείχνει ότι στο παρελθόν ήσασταν και κλειδωμένοι ή κλειδωμένες και θέλετε τώρα αυτή την εποχή, εντάξει, κλειδωμένες όντως δηλαδή μέσα, αλλά πέρα από αυτό, προσωπικά όμως, σε προσωπικό επίπεδο. Χρησιμοποίησε αυτό το κλειδί για να ξεκλειδώσεις αυτές τις ενέργειες, άφησε πίσω και εδώ το παρελθόν το οποίο σε κλείδωνε και δεν σ' άφηνε. Πιστεύεις εσύ ότι σαν προσωπικότητα χαρακτήρες ότι η ζωή πρέπει να είναι ελεύθερη, η ζωή πρέπει να είναι απλή, η ζωή πρέπει να έχει απλά πράγματα σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, έτσι είστε εσείς, αυτός είναι ο χαρακτήρας σας. Φυσικά χρειάζεστε χρόνο για να μπορέσετε να αποτυπώσετε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής σας. Επίσης χρειάζεται να βρίσκετε χρόνο και για τον εαυτό σας, δηλαδή, να πούμε το εξής. Μια γυναίκα, για να γίνει όμορ, όχι ότι δεν είναι, για να γίνει όμορ, θα βαφτεί, θα πάει, θα κάνει, δηλαδή θα αφιερώσει χρόνο με τον εαυτό της, έτσι. Επίσης επιλέξτε δραστηριότητες με ανθρώπους οι οποίοι είναι ίδιοι ή πιστεύουν, έχουν τα ίδια πιστεύω με εσάς. Οι αλχημιστές παλιότερα πιστεύανε ότι το σύμπαν είναι πολύ απλό και όλη του η μαγεία, στο πούμε, δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο νομίζουμε. Ο άνθρωπος το κάνει περίπλοκο. Όπως και να έχει όμως, αυτό το οποίο χρειάζεται εδώ πέρα είναι εσείς να εμπιστευτείτε τώρα εσωτερικά μέσα σας τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σας κάνει για να ξεκλειδώσετε, έτσι. Και πάμε. Για να πάμε. Βγαίνουν μηνύματα εδώ. Βέβαια, ξεκίνα λέει. Να το. Έχει βγει, ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα. Ο Άσος μπαστούνι. Ξεκίνα λέει να κάνεις τα καινούργια σου ξεκίνηματα, αλλά χρειάζεται δύναμη. Χρειάζεται φωτιά, χρειάζεται πάθος. Έτσι. Γιατί αλλιώς δεν αλλάζουμε, δεν προχωράμε. Χωρίς πάθος, χωρίς φωτιά, χωρίς δύναμη, δεν προχωράμε. Έτσι δεν είναι. Για να σας συνεχίσουμε τώρα. Το επόμενο λοιπόν το οποίο βγαίνει, φίλες και φίλοι, είναι το παρελθόν, είναι η σελήνη. Θέματα ψυχής, θέματα αγάπης, αφανέρωτα πράγματα που μένανε στο σκοτάδι, στεναχώριες, φόβοι που μένανε στο σκοτάδι, δικές σας ανασφάλειες, έρωτες που έμειναν στο σκοτάδι, έρωτες επίσης που στοιχιώσανε κιόλας. Παρελθόν όμως. Πού σας πηγαίνει αυτή η γραμμή, κάπου σας πηγαίνει και είναι το 2 πεντάκτιο. Εντάξει, τα καταφέρετε και εξισορροπείτε. Στο τώρα, είστε σε μια ισορροπία. Εδώ βέβαια μιλάει για τα οικονομικά κυρίως, ότι προσπαθείτε να εξισορροπήσετε το οικονομικό κομμάτι. Μια χαρά. Οκ, εντάξει. Βέβαια, ακόμα και με τους ανθρώπους, εδώ σημαίνει καταφέρνω και εξισορροπώ τις σχέσεις. Μέσα από μια απλότητα, στο πούμε, γιατί αυτό είναι και ένα απλό σύμβολο, το οποίο δείχνει ότι, οκ, τα καταφέρνω στην τελική. Για να δούμε. Το επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο? Είναι ο μάγος. Σας πηγαίνει λοιπόν το κλειδί αυτό, η Αφροδίτη, σε έναν μάγο. Όχι σε μάγο πραγματικό, έτσι. Λοιπόν, κατανόηση λέει εδώ. Επικοινωνία, κατανόηση. Πρέπει να μάθετε πώς λειτουργούν τα κλειδιά του σύμπαντος. Πρέπει να μάθετε να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η πνευματικότητα. Πρέπει να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η ενέργεια. Πώς λειτουργούν τα τσάκρας, τα ενεργειακά κέντρα.
Εκεί θα καταλάβετε πολλά. Εγώ σας ανοίγω αυτό το κλειδί, δείτε το, διότι εκεί μέσα από τα 7 ενεργειακά κέντρα θα μπορέσετε να αντιληφθείτε πώς λειτουργεί το σύμπαν, ο κόσμος, ο άνθρωπος, η πλάση, όλοι. Και ποια είναι και τα δυνατά σας σημεία, ποια είναι τα δύναμα σημεία. Εγώ απλά το λέω σαν πληροφορία. Ο μάγος, σε ένα άλλο βέβαια επίπεδο, σημαίνει ήρθε η ώρα και στιγμή μόνος σου, μόνη σου να προχωρήσεις, να πάρεις αποφάσεις. Έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να ξεκλειδώσεις εκείνα τα πράγματα που θέλεις. Το επόμενο. Μάλιστα. Θέματα δικαιοσύνης. Αδικηθήκατε στο παρελθόν ή αδικήσατε και στο παρελθόν. Ή μπορεί και να δικαιωθήκατε. Εξαρτάται τώρα την περίπτωση του κάθε ανθρώπου. Μένει όμως, είναι στο παρελθόν, είναι μια παρελθοντική κατάσταση, υπάρχουν εξελίξεις, εσείς θα δείτε αν δικαιωθήκατε ή όχι, αν ήταν κάτι άδικο ή δίκαιο, αλλά προχωράτε όμως. Και πού προχωράτε? Α, τι βγήκε κεντρικό σημείο. 1-2 ξυφών. Και οι δύο εδώ δεν βλέπουν. Αχ, είναι αυτό που λέτε, χαρά ακούω, χαρά δεν βλέπω όμως. Ή καλά μας τα λες ακάς, αλλά ξεκλείδωμα μόνο δεν βλέπω εγώ στη ζωή μου, ή καλά μας τα λες, αλλά εγώ δεν βλέπω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι, γιατί έχετε κλείσει με τις σκέψεις σας, τις πεποιθήσεις σας, αυτό το κομμάτι. Και δεν ξέρετε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Και αν η σελήνη αυτή εδώ πέρα, όπως και εδώ, είναι ξανά απατηλή. Είναι ξανά ψεύτικη. Φοβάστε το ψεύτικο πάλι. Φοβάστε πάλι τον ψεύτικο τον άνθρωπο. Φοβάστε πάλι, να το πω έτσι, τους ψεύτικους ανθρώπους, τον ψεύτικο έρωτα, το ψεύτικο χρήμα, την ψεύτικη εργασία. Τα φοβάστε όλα αυτά. Μάλιστα. Okay. Εντάξει, κατανοητό. Για να δούμε όμως. Πού πηγαίνετε? Στο 10. Αυτό δεν είναι ψεύτικο όμως. Εδώ είναι μια οικογένεια. Εδώ είναι τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα δεν είναι ψεύτικα. Τα συναισθήματα δεν λένε ψέματα. Τα συναισθήματα λένε πάντα την αλήθεια. Οι σκέψεις, τα επιχειρήματα μπορεί να είναι ψεύτικα. Τα επιχειρήματα για να κερδίσω ή για να πείσω ή για να κάνω μπορεί να είναι ψεύτικα. Γιατί τα λόγια μπορεί να είναι ψεύτικα. Το συναίσθημα όμως δεν είναι ποτέ ψεύτικο. Είναι πάντα αληθινό. Και είναι και για σας και είναι στο μέλλον σας. Αυτός ξέρει για αυτό το συναίσθημα. Έχει κατανοήσει. Για δείτε το λιγάκι. Είναι πολύ καλό αυτό. Το επόμενο. Είναι 9 πεντάκτινο. Ναι, εδώ βγαίνει και μοναξία. Είστε καλά όμως. Εντάξει, εξισορροπείτε. Είστε καλά. Κύκλοι οι οποίοι ολοκληρώνονται. Πράγματα τα οποία πρέπει να φτάσουν σε μια ολοκλήρωση. Γνωρίζετε. Επίσης εδώ σημαίνει και επιχειρηματικό πνεύμα. Επίσης εδώ σημαίνει και καλά νέα. Επίσης σημαίνει και γνωρίζω. Ή σημαίνει και περνάω και μόνη μου καλά, που λένε. Ή μόνος μου καλά. Γιατί εντάξει, έχετε την οικονομική σας ανεξαρτησία, έχετε αυτό. Είναι η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι και λίγο στον κόσμο της, να το πω έτσι. Κάνει τα δικά της. Εντάξει. Και όντως και στην αστρολογία αλλά και στη μυθολογία η Αφροδίτη έκανε τα δικά της, έκανε ό,τι ήθελε, που λέει ο λόγος, εντάξει, έκανε ό,τι ήθελε πραγματικά, αλλά εδώ είστε καλά. Αλλά κάτι ολοκληρώνεται όμως, εδώ είναι η ολοκλήρωση, εδώ ολοκληρώνεται ένα πράγμα. Είναι στο παρελθόν δηλαδή, έχει ολοκληρωθεί. Για να δούμε για το μέλλον τη λέει αυτή η τριπλέτα. Και αυτή η τριπλέτα εδώ σας λέει, κοιτάζω με αισιοδοξία το μέλλον. Κοιτάξτε, αφήνω ό,τι δεν μου κάνει πλέον από το παρελθόν. Και προχωρά και κοιτάζω το μέλλον, ακόμα και αν χρειαστεί να αλλάξω τόπο. Ακόμα και αν χρειαστεί να ταξιδέψω. Ή ακόμα και αν χρειαστεί να κάνω ένα ταξίδι να βρω τον εαυτό μου, βρε παιδί μου. Δείτε το. Είναι σημαντικό. Είναι καλό για την υγεία σας. Είναι καλό για την ενέργειά σας. Είναι καλό για την ψυχική σας υγεία. Στο επόμενο. Α, μάλιστα. Και έχουμε και ένα 15άκτινο. Ελάτε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι τώρα που κάναμε. Έχει πραγματικά ξεκλειδώσει πάρα πολλά πράγματα. Πολλές όμορφες ποιότητες για το μέλλον. Ναι, είστε σε μια θέση που δεν γνωρίζετε, που δυσκολεύεστε. Όμως, ελάτε να δείτε εδώ το μέλλον. Πώς εξελίσσεται. Μάγος, 10 κούπα, 10 πεντάκτινο. Τι ωραίες κάρτες. Τι ωραίες αποτυπώσεις. Γνωρίζω, μαθαίνω, καταλαβαίνω, μαθαίνω τους ανθρώπους. Έχω αποκτήσει εμπειρία, επικοινωνώ.
Εδώ είναι μια οικογένεια, ένας φίλος, μια φίλη, οι άνθρωποι που σας αγαπάνε, όλοι οι άνθρωποι που σας αγαπάνε, όλος ο κύκλος σας, όποιος και να είναι αυτός. Οικογένεια, οικογένεια. Εδώ βέβαια βγαίνει και ο στόχος, βγαίνει και το χρήμα, βγαίνουν και τα οικονομικά. Λοιπόν, εσάς λοιπόν, το κλειδί εδώ της προσωπικότητας που βγαίνει, ξεκλειδώνει πολλά πράγματα με πολύ μεγάλη αξία για εσάς και ηθική, αλλά και υλική και εξισορρόπηση. Και γενικά είστε πολύ δυνατοί, πολύ δυνατές. Το έχετε. Μπορεί να πατήσετε πολύ γερά στα πόδια σας. Και να πετύχετε απίστευτα πράγματα, απίστευτα πράγματα. Πολύ όμορφα πράγματα. Ο καθένας βέβαια με τον δικό του τρόπο. Αλλά αυτό το κλειδί ξεκλειδώνει όμορφα πράγματα μόνο. Ξεκλειδώνει το χαρακτήρα σας, την προσωπικότητά σας, ξεκλειδώνει την ομορφιά, ξεκλειδώνει επίσης η Αφροδίτη είναι επικοινωνιακή, είναι όμορφη, η ομορφιά, όλα αυτά ξεκλειδώνουν πράγματα. Για δείτε το. Συγκλονιστικό, πολύ όμορφο. Λοιπόν, ωραία. Ολοκληρώθηκε αυτό εδώ πέρα το κλειδάκι μας, το ωραίο. Ας το βάλω εδώ πέρα αυτό, να προχωρήσω στο επόμενο. Ωραία, προχωράμε στο επόμενο κλειδί, είναι αυτό που έχω επιλέξει και εγώ, είναι το κλειδί του Δρύδη. Κοιτάξτε το εδώ, όσοι το έχετε επιλέξει. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι ένα κέλτικο σύμβολο, το οποίο συμβολίζει ότι όλα στη ζωή είναι συνδεδεμένα, τα πάντα. Γη και πνεύμα. Φύση και πνεύματα, πώς να σας το πω. Διότι οι δρύιδες πιστεύανε ότι η φύση και τα πνεύματα είναι ενωπημένα. Δηλαδή, που λέγανε παλιά για δέντρα και εξωτικά, ας πούμε. Εντάξει. Για δάση, συγγνώμη, και εξωτικά, που ζούσαν και τα λοιπά. Εκεί υπήρχαν και συμβολισμοί, βέβαια. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβεις εδώ είναι ότι δεν είσαι ποτέ μόνος ή μόνη. Πάντα είσαι συνδεδεμένος, συνδεδεμένη, με μια ανώτερη δύναμη, με το σύμπαν, ας το πούμε, τον κόσμο, με οτιδήποτε είναι ζωντανό ή μη ζωντανό. Συνδέεσαι. Είσαι μια πολύ ελεύθερη ψυχή, πολύ ελεύθερη ψυχή, και θες την ανάγκη να είσαι ελεύθερος ή ελεύθερη. Νιώθεις την ανάγκη. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις σχέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν θέλεις σχέσεις, σημαίνει όμως ότι θέλεις να έχεις και ανεξαρτησία. Ελευθερία κινήσεων, να κάνεις αυτά τα οποία θέλεις. Ένας πολύ καλός τρόπος εδώ είναι η φύση. Αγαπάς τη φύση και η φύση σε προσγειώνει και σε ηρεμεί πάρα πολύ. Η ψυχή σου ηρεμεί πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να βρεις πού πηγαίνει η ενέργεια, πού σε μεταφέρει η ενέργεια και μέσα από τη φύση μπορείς να συνδέεσαι πραγματικά και να νιώθεις ολοκλήρωση. Πολλές φορές μπορεί να νιώθεις ότι έχεις χαθεί, ότι νιώθεις μόνος ή μόνη στον κόσμο ή ότι δεν σε καταλαβαίνουν. Συμβαίνει, αυτό γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξέρεις ότι προχωράς με πολύ δύναμη, ας το πούμε στο φως, σε μια φωτεινή κατάσταση, σε μια φωτεινή διαδρομή. Εδώ η προσευχή και ο διαλογισμός μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ και να κάνουν πραγματικά θαύματα για σένα, έτσι. Διότι μέσα από αυτό το διαλογισμό, μέσα από τη θεραπεία, ας το πούμε, μέσα από την εσωτερική ψυχική κατάσταση, φτάνεις άλλα επίπεδα, άλλες διαστάσεις, άλλες πληροφορίες, σας έλεγα για πληροφορίες, με αποτέλεσμα μέσα από το διαλογισμό, την προσευχή, θα τα φέρω λίγο εδώ, λοιπόν, να μπορείς να φτάνεις σε άλλες ενέργειες, σε άλλες πληροφορίες, σε άλλα επίπεδα. Μάλιστα. Συγκλονιστικό. Είδατε πόσα βγαίνουν, πόσες πληροφορίες βγαίνουν. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι αυτό το κλειδί δεν κάνει σχέσεις, έτσι μην μπερδευόμαστε. Ίσα-ίσα, κάνει σχέσεις. Απλά είναι πολύ επιλεκτικό, πολύ προσεκτικό και σκέφτεστε γενικότερα το επόμενο βήμα, αλλά θέλετε όμως χρόνο και μόνοι σας, διότι επειδή είστε θεραπευτές, οι άνθρωποι πέφτουν για να πάρουν πληροφορίες και για να μάθουν από εσάς πράγματα, με αποτέλεσμα να σας τραβάνε και να σας κλέβουν πολλή ενέργεια, η οποία δεν αναπληρώνεται έτσι εύκολα.
και πρέπει να δυναμώσετε και ενεργειακά. Και αυτό γίνεται μέσα από διάφορους τρόπους. Ωραία λοιπόν. Για να πάμε να δούμε. Τι μας λέει αυτό τώρα το σύμβολο, τι έχει να αποκαλύψει για εσάς. Παλεύετε. Παλεύατε στο παρελθόν εναντίον όλων. Όντως σας βλέπανε εδώ ενέργειες. Κοιτάξτε εδώ ενέργειες που σας παλεύουν, εδώ είναι οι ενέργειες που σας παλεύουν. Εκεί προσπαθούσατε, πολεμιστές αυτά, αλλά έχετε κληρονομήσει. Χάρισμα, το 7 εδώ. Έχετε δύναμη. Κάποιο χάρισμα έχετε κληρονομήσει. Μπορεί να το χάρισμα της πρόβλεψης, μπορεί να το χάρισμα της προφητείας, το χάρισμα της ενέργειας, το χάρισμα να καταλάβει τις ενέργειες, της διέστησης, ο καθένας εδώ ό,τι είναι. Αλλά έχετε ένα χάρισμα εδώ. Πάμε στο επόμενο. Εδώ σημαίνει επίσης κόβω και τοξικές συμπεριφορές, δηλαδή φεύγω από τοξικούς ανθρώπους. Τους κόβω πραγματικά. Όντως. Επειδή εδώ βγαίνει ένας άσος πεντάκτων, να σας το εξηγήσω. Εδώ βγαίνει μια τοξικότητα. Επειδή το επέλεξα και εγώ, το επιλέγω και σας το λέω ότι έτσι είναι, υπάρχουν άνθρωποι τοξικοί οι οποίοι μπορεί να σας ζηλεύουν, να θέλουν να σας εξαφανίσουν, να σας κλείσουν τη φωνή, το στόμα, να μην σας ξαναδούνε, να σας σημειώσουν, να σας υποβιβάσουν, να σας χλεβάσουν, να σας κοροϊδέψουν. Και επειδή και εγώ ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στη ζωή μου, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει ανταγωνισμός, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και τι παίζει ενεργειακά, εντάξει, ενεργειακά, εδώ δείχνει ανθρώπους οι οποίοι απομακρύνουν τοξικούς ανθρώπους και δεν το βάζουν κάτω. Γεια σας λέει εδώ. Κόβω. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Βέβαια βγαίνει στο παρελθόν. Πράγμα που σημαίνει ότι κάτι ολοκληρώνεται φαίνεται. Για πάμε όμως στο επόμενο. Εδώ έχει βγει ένας άσος πεντάκτηνο. Το χέρι του Θεού. Σαν να σου λέει ότι ξέρεις κάτι. Με όλα αυτά που έχεις κάνει θα δικαιωθείς. Θα στηριχθείς στα πόδια σου λέει εδώ. Μόνος σου. Θα στηριχθείς στα πόδια σου. Θα δεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Θα δεις ότι έχεις τη δύναμη να το υλοποιήσεις αυτό που θέλεις. Προχώρα λοιπόν. Ναι, κάνε αυτά που χρειάζεται να κάνεις. Μόνος σου είσαι, δεν σε καταλαβαίνουν. Μπορεί να και μην σε καταλαβαίνουν, έτσι. Μπορεί και να μην. Να σε παρεξηγούν κιόλας. Και λένε, φου, κοινό τ' άλλο. Ή να σε κοροϊδεύουν. Εσύ προχώρα. Δεν θα κάνεις πίσω με τίποτα. Και βγαίνει εδώ βεβαίως για το μέλλον. Είναι ο κρεμασμένος. Από τις πιο παράξενες κάρτες στον Τάρο. Πολλά μηνύματα μπαίνουν εδώ πέρα. Το μήνυμα εδώ είναι πάρ' το αλλιώς. Το μήνυμα είναι δες διαφορετικά πώς λειτουργούν τα πράγματα. Εδώ είναι η σοφία, εδώ είναι η έμπνευση, εδώ είναι η ένωση με άλλες διαστάσεις. Είναι εδώ, βλέπετε που είναι σαν τους Αγίους που λένε που φωτιστήκαν, αυτό δηλαδή, τσουπ, μου ήρθε μια φλασιά και φωτίστηκε, ότι θα γίνουμε Άγιοι προς Θεού, έτσι. Εδώ απλά δηλώνει την ικανότητα της σκέψης να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα κάτω από καταστάσεις και να βλέπεις, είπε αυτό, αλλά από κάτω εννοούσε αυτό. Το να ψυχολογείς τον άλλον, γιατί στα λόγια, να σας πω κάτι, στα λόγια είναι αυτό που λένε όλοι είμαστε καλοί. Και εγώ σας λέω. Αν είναι αληθινά ή όχι, η διέστησή σας, το ένστικτό σας είναι αυτό που θα το φιλτράρει. Λοιπόν, λέω τον εαυτό μου, έτσι, για να μην μπορεί να κάνω τίποτα άλλο. Στο επόμενο. Στο επόμενο είναι η χαρά. Οι χαρές του παρελθόντος, okay, λοιπόν, υπήρχαν καταστάσεις στο παρελθόν, πολύ χαρούμενες, που σας κάναν πολύ χαρούμενους και χαρούμενες, όμως για κάποιο λόγο εδώ τώρα έχουν σταματήσει, λόγω της κατάστασης, αλλά έχετε νιώσει χαρά στο παρελθόν. Έχετε βιώσει πολύ χαρά, δηλαδή έχετε νιώσει, αυτό είναι πολύ καλό, παρέες, φίλοι, καταστάσεις, το να το πω έτσι, μπουζούκια, μπαράκια, διακοπές, φίλες, φίλοι, πολύ ωραία πράγματα γενικά. Και ποτό αρκετό θα έλεγα. Αυτό για κάποιο λόγο έχει βγει, θα το δούμε όμως. Πώς συμπληρώνεται και είναι όρμα στη ζωή εδώ, το κεντρικό πρόσωπο εδώ. Εδώ λέει όρμα, κάνε αυτά τα οποία θέλεις, αλλά θα χρειαστεί να πολεμήσεις για την αξία σου. Ναι, έτσι είναι. Θα πολεμήσεις εδώ, αγαπητή μου, αγαπητέ μου, στη ζωή.
θα πρέπει να ορμήσεις αν πολεμιστείς, θα πολεμήσεις. Γιατί, για τα πιστεύω σου, για τις ιδέες σου, για αυτά τα οποία θέλεις, για την κατάκτηση, για τη χαρά σου. Εδώ είναι το κεντρικό πρόσωπο. Αυτό το κλειδί είναι πολύ μυστήριο, είναι πολύ ενεργειακό, αλλά σου λέει όμως δράση. Σου μιλάει για δράση. Οκ, πολύ καλό, μια χαρά. Σου λέει κάνε, δηλαδή θέλεις να είσαι χαρούμενος, κάνε κάτι. Πάνω σε χάρη, βγες έξω και κάνε κάτι. Ξέρω εγώ, θες να κατακτήσεις μια δουλειά, λέμε τώρα, βγες έξω και κάνε κάτι. Θες να κατακτήσεις, να μάθεις πράγματα περισσότερα, να μελετήσεις, do it, κάντο. Τι περιμένεις? Και βεβαίως για το μέλλον υπάρχει μια κάρτα η οποία δηλώνει εδώ, καλή, αυτή είναι καλή κάρτα, είναι ο ακόλουθος σκούπα. Πολύ διαστήσει. Πολύ βέβαια προσφορά, προσφέρει στους άλλους, βοηθάει τους άλλους, προσφέρει τη διαίσθησή του. Μπορείτε με κάποιο τρόπο εσείς να βοηθήσετε κάποιους φίλους, φίλες με τη διαίσθησή σας, αλλά σημαίνει και αναγέννηση. Εδώ σημαίνει αναγεννιέμαι. Εδώ σημαίνει ότι μετά από αυτά που μαθαίνω, αναγεννιέμαι κιόλας. Και όχι μόνο αυτό, δείχνει η αναγέννηση και του εαυτού, δηλαδή τα κύτταρα μέσα, αναγέννηση κυττάρων. Δεν προσοχή. Δεν είμαστε τα κάποιες πλατφόρμες που έχουν κάποια μηχανήματα και λένε έλα και θα σου απορροφήσω το λίπος και τα λοιπά. Όχι, εδώ μιλάμε για ενέργεια. Εδώ μιλάμε μέσα τα κύτταρα, μέσα από την ενέργεια. Δηλαδή η ενέργεια, η θεραπευτική, μπαίνει μέσα στα κύτταρα, τα ενεργοποιεί, τα ανανεώνει. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Ας σας πω ένα πολύ απλό, ένα απλό παράδειγμα. Αν οι σκέψεις είναι πάντα σκοτεινές και κάνετε μόνο μαύρες σκέψεις, αυτές οι σκέψεις μεταφέρονται όχι μόνο προς τα έξω, μπαίνουν και μέσα, έτσι. Βγαίνουν προς τα έξω, μπαίνουν και μέσα. Αυτές οι μαύρες σκέψεις απορροφώνται από τα κύτταρα. Υπάρχει αυτό που λένε και κυταρική μνήμη, είναι επιστημονικά αποδειγμένο αυτό. Λοιπόν, οπότε, μάλιστα, οκ. Δουλεύατε στο παρελθόν και κάνατε υπομονή εδώ, στο επόμενο χαρτί. Δουλεύατε, υπομονή, προσπαθούσατε, κάνατε. Για δείτε εδώ. Εδώ έχει ολοκληρωθεί, μάλλον αυτό που περιμένατε, αυτό που δουλεύατε στα οικονομικά, που κάνατε υπομονή, το προσπαθούσατε, λέγατε οκ, εντάξει αυτό. Μάλιστα. Και να τη ενέργεια εδώ, πόσο φωτεινή. Ο ήλιος λοιπόν. Ήρθε η ώρα της δικαίωσης. Ήρθε η ώρα της δικαίωσης. Κοιτάξτε εδώ αυτή τη στήλη που είναι το παρόν κατά κάποιο τρόπο. Και τι μιλάει, άσο πεντάκτινο, έχει έναν υπότιξη φων και έχει και τον ήλιο. Δύναμη. Δύναμη, ενέργεια, ύλη, κατάκτηση, σπινθήρες εδώ, το μυαλό σας πετάει σπινθήρες. Τζακ, πετάει σπινθήρες εδώ. Είναι η έμπνευση, δηλαδή η προσωπικότητά σας εδώ αρχίζει αυτό το κλειδί και ξεκλειδώνει πράγματα στα οποία σας λέει, οκ, στα οικονομικά, έχεις τη δυνατότητα να καταφέρεις. Όρμα, ήλιος, δύναμη, ενέργεια, φωτεινότητα, μόνο φως. Και για να δούμε και για το μέλλον εδώ. Τι βγαίνει εδώ, για να δούμε. Ο κόσμος, έλα δικαίωση, ολοκλήρωση και δικαίωση. Πώς όμως, ας σας το εξηγήσω. Εδώ τι λέει, πρώτα θα μάθεις τα μαθήματά σου, τι σημαίνει το ιεράκι, τι εκπροσωπεί, τι σημαίνει εδώ ο άνθρωπος, τι σημαίνει εδώ ο τάβρος, τι σημαίνει εδώ ο λέων. Θα περάσεις τα μαθήματα και εφόσον περάσεις τα μαθήματα, τότε θα δικαιωθείς. Θα πάρεις το πτυχίο που λένε εδώ. Θα προχωρήσεις. Το μέλλον σας λοιπόν εδώ είναι μία μάθηση. Ιδρύιδες, όντως δηλαδή, είναι και το κλειδί αυτό δηλαδή του Ιδρύιδη. Σημαίνει και μάθηση. Δηλαδή, να μάθετε, να κάνετε. Επίσης να μάθετε τους ανθρώπους, να τους ψυχολογείτε, να μάθετε πράγματα, να σπουδάσετε κιόλας, αυτό που θέλετε να μάθετε. Δηλαδή εδώ είναι η πληροφορία. Πληροφορία, συνέστημα, ολοκλήρωση. Μαθαίνω τους ανθρώπους, πώς αντιδρούν, πώς αισθάνονται, τους ψυχολόγω. Εδώ επίσης έχουμε πολέμησα, είμαι πολύ δυνατός, θα δικαιωθώ. Επίσης εδώ σημαίνει από το παρελθόν, δηλαδή ότι δούλεψα, δούλεψα, θα ορμήσω όμως για να πετύχω, αλλά πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα, να ανοίξω το μυαλό μου. Εδώ σημαίνει, οκ, μια χαλαρή κατάσταση από το παρελθόν, περνάγαμε καλά, περνάγαμε ωραία, οι παρέες, οι φίλοι, η διασκέδαση, η χαρά, όμως
Δεν είναι κάτι το οποίο τελείωσε, διότι θα ξανάρθει, γιατί αυτός εδώ ορμάει στη χαρά κιόλας. Θα ξανάρθει. Και θα περάσουμε ωραία. Χρειάζεται όμως εδώ λίγο την υγεία, όχι την υγεία να την προσέξω με την έννοια υπάρχει κίνδυνος προς Θεού, αλλά με θετική ενέργεια ανανεώνομαι. Με τον ήλιο, τη θετική ενέργεια ανανεώνομαι. Και βέβαια σημαίνει και καλλιτεχνική φλέβα εδώ. Εδώ σημαίνει καλλιτεχνική φλέβα, σημαίνει δημιουργικότητα. Προσεγγίζω τα προβλήματα της ζωής με δημιουργικό τρόπο. Κρατήστε το αυτό, ένα κλειδί. Προσεγγίζω τα προβλήματα της ζωής με δημιουργικό τρόπο. Βρίσκω δημιουργικές λύσεις και δικαιώνομαι και ολοκληρώνομαι. Και έρχεται η επιτυχία. Πολύ καλό. Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία και αυτά τα μηνύματα. Έλατε τώρα. Το μαζεύω αυτό εδώ. Να περάσουμε. Όπα. Τα σπρώξα εδώ. Δεν πειράζει. Να τα φέρω λίγο κοντά. Στο επόμενο. Τα βάζω εδώ. Επόμενο κλειδί. Λοιπόν, το επόμενο κλειδί είναι βασίλισσες, βασιλιάδες. Είναι αυτό που κάνουμε. Τέσσερις βασίλισσες, τέσσερις βασιλιάδες, έτσι. Είναι φιλόδοξο. Φιλοδοξία. Η φιλοδοξία δεν έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Εσείς που επιλέξατε αυτό το κλειδί, στοχεύετε ψηλά. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι ο προορισμός, το ταξίδι και ό,τι άλλο αυτό εμπεριέχει μέσα. Συνέχισε να στοχεύεις ψηλά γενικότερα σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Να θυμάσαι όμως ότι η ζωή είναι και παιχνίδι και πρέπει να γελάς. Ό,τι και να γίνεται. Όσο δραματική και να είναι η ζωή. Θα μου πεις, μα συμβαίνουν τόσο δραματικά για να γελάμε. Okay. Η ζωή μας καλεί πολλές φορές να τα παίρνουμε τα πράγματα λίγο και πιο ανάλαφρα. Όμως είναι σημαντικό να κρατάμε μια ισορροπία μεταξύ αυτών των πραγμάτων που θέλουμε να πετύχουμε και τι μας κάνει ευτυχισμένους. Αυτό λέει αυτό το κλειδί, αυτό ξεκλειδώνει. Μην παραμερείς τον εαυτό σου και τους στόχους σου. Θα είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη, όταν όμως είσαι αληθινός, αληθινή με τον εαυτό σου. Όπως γνωρίζουμε, οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες πολλές φορές δεν ήταν και πολύ αληθινοί. Υπήρχε μια βιτρίνα. Για πολλούς λόγους, πολιτικούς, στρατηγικούς, τακτικής κτλ. Όμως αυτό εδώ πέρα, το κλειδί, επειδή είναι και από τα πιο περίεργα και από τα πιο πολύπλοκα, σου λέει εδώ πέρα ότι για να πετύχεις, όποιος το έχεις βάλει, πρέπει να δουλέψεις πολύ σκληρά. Δείτε εδώ πέρα πόσο τα δοντάκια του εδώ πέρα είναι σκαλισμένα, είναι τα περισσότερα. Δείχνει ότι χρειάζεται λοιπόν να δουλέψεις πολύ. Εντάξει. Αυτό επίσης που χρειάζεσαι για να βρεις λύσεις είναι πολλές φορές απλότητα. Ειλικρίνεια και απλότητα. Άρα μιλάμε, ο χαρακτήρας σας, η προσωπικότητά σας ξεκλειδώνει την απλότητα και την ειλικρίνεια. Πάμε να προχωρήσουμε. Τι όμορφα πράγματα, τι όμορφες πληροφορίες, ε! Τι όμορφες πληροφορίες. Ωραία. Στο επόμενο λοιπόν, για να δούμε. Εδώ, αυτό το οποίο έχουμε να δούμε, είναι το ένα θάνατος. Έχετε περάσει δύσκολα πράγματα. Η πραγματική απώλεια ανθρώπων στεναχωρείς, γι' αυτό σας μιλάει, δείτε λίγο και την ανάλαφρη πλευρά της ζωής. Μάλιστα. Θέματα υγείας βγαίνουν εδώ. Προβλήματα υγείας, θέματα υγείας, αλλά βγαίνει στο παρελθόν. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Δεν σημαίνει ότι δεν τους σεβόμαστε, δεν τους θυμόμαστε, αλλά η ζωή προχωράει. Ακούγεται κοινικό, αλλά η ζωή προχωράει όμως. Και έχει να μας μάθει πολλά πράγματα. Ναι, αυτή τη στιγμή έχετε να μάθετε και για την καρμικότητα των σχέσεων. Έχετε να μάθετε για πολλά πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, αλλά εδώ έχετε και μία διέστηση, βγαίνει και συνέστημα. Πού σας οδηγεί όλο αυτό? Σας οδηγεί σε μία πριγκίπισσα ή ακόλουθο κούπα, αν θέλετε. Αναγέννηση λέει εδώ. Κοιτάξτε, αναγέννηση, διέστηση, ανανέωση. Ωραία λοιπόν. Καλό αυτό, αυτό είναι πολύ καλό. Συνέστημα δηλαδή, το συνέστημά σας να το εκφράζετε. Το επόμενο είναι στο παρελθόν, 9 ξυφών. Θλίψη, στεναχώρια,
απώλεια πραγμάτων, απώλεια ανθρώπων, θάνατος πραγματικός, έτσι, αλλαγές πολλές, προβλήματα ίσως υγείας, δικά σας, άλλων, στεναχώρια, πολύ στεναχώρια, πάρα πολύ στεναχώρια. Εννέα ξυφών. Και το εννέα ξυφών είναι αυτές οι στεναχώριες που περνάγατε. Μάλιστα, λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Το επόμενο που βγαίνει είναι ένας βασιλιάς ξυφών. Ο βασιλιάς λοιπόν ξυφών, αυτό που σημαίνει εδώ πέρα, είναι ότι ήρθε η στιγμή των αποφάσεων. Ήρθε η στιγμή να δείξετε πυγμή. Ήρθε η στιγμή να δείτε τα γεγονότα, να δείτε τα δεδομένα. Να δείτε την πλευρά, την... Πώς να το πούμε. Ναι, ακόμα και τη σκληρή πλευρά των γεγονότων. Την αλήθεια, όπως είναι. Ακριβώς όπως είναι. Η ειλικρίνεια και η αλήθεια. Οκ, καλό αυτό όμως. Το επόμενο είναι μια πριγκίπισσα ξυφών. Προσέξτε, πριγκίπισσα ξυφών. Εδώ έρχεται να βοηθήσει στο έργο του το βασιλιά, που είναι και εδώ λογικές αποφάσεις. Λοιπόν, όντως, ως, αν θέλετε, βασιλιάδες, βασίλισσες, σας καλεί σε λογικές αποφάσεις. Να δείτε όπως έχουν είναι ακριβώς τα πράγματα και να αποφασίσετε για τη ζωή σας. Οκ, αυτό το ξεκλειδώνει, αυτό είναι καλό. Πάλι ένα 6 πεντάκτηνο. Εδώ έχουμε ένα, λέω πάλι είναι ένα άλλο εξάρι, εδώ έχουμε 6 κούπα, εδώ είναι 6 πεντάκτηνο. Μια δουλειά, μια συνεργασία, μια σχέση, ό,τι και να είναι εδώ, όλα αυτά, αυτό σημαίνουν εδώ πέρα. Τα οποία ολοκληρώθηκε, στα οποία δείχνει τέλειωσε, στα οποία δείχνει τέλειωσε με κάποιο τρόπο, για να το δούμε. Στο επόμενο είναι τρία ξυφών, θλίψη, στεναχώρια. Βγαίνουν πολύ, πολύ, πολύ ξύφι, πολύ ξυφών βγαίνει. Πράγμα που έχει να κάνει με τον τρόπο που εσείς σκέφτεστε και με τον τρόπο με τον οποίο εσείς θέλετε να υλοποιήσετε τα πράγματα της ζωής σας. Όμως, καθίστε. Ένα λεπτό να βγάλω και το επόμενο για το μέλλον. 4 πεντάκτινο. Το 4 πεντάκτινο σημαίνει οικονομικά. Εκεί είναι που θέλετε εσείς να πάτε. Δηλαδή, για το μέλλον σας, αυτό που ξεκλειδώνει συνέστημα, να ξεκλειώσω το συνέστημα, να βρω επιτέλους αυτό το οποίο θέλω να αισθανθώ, να αποφασίζω, να έχω με μια λογική πραγμάτων και βεβαίως και μια οικονομική σταθερότητα και μια οικονομική ασφάλεια. Το παρελθόν σας δύσκολο. Κάτι έχει ολοκληρωθεί όμως. Ο θάνατος σημαίνει ότι κάτι έχει ολοκληρωθεί, κάτι έχει τελειώσει. Αυτός εδώ πέρα το έχει κατανοήσει, είστε εσείς, το καταλαβαίνετε. Πηγαίνετε όμως να πείτε και να πείτε ότι εγώ στα οικονομικά θα μπορέσω να εξισορροπήσω. Εδώ αυτό σημαίνει ότι μέσα από το 6 πεντάκτηνο συνεργασίες, σχέσεις, πράγματα τα οποία αισθανόσασταν, είναι το πάτημά σας, είναι το επόμενο βήμα σας, μέσα από το βασιλιά ξυφών, γιατί είναι η κεντρική φιγούρα, όπου έχει δύναμη, γεγονότα, αλλά ανοίγει το συνέστημα. Εντάξει. Αυτό και εδώ ανοίγει συνέστημα. Εδώ ολοκληρώνεται, προχωράει, ανοίγει χρήμα. Εδώ αφήνω πίσω μου ό,τι με έχει στεναχωρήσει, ό,τι με έχει πατήσει κάτω, ό,τι δυσκολίες είχα στο παρελθόν, τις στεναχωρήσεις τις αφήνω πίσω, σκέφτομαι λογικά και προχωράω πάλι με δύναμη. Εδώ, κοιτάξτε, άλλο ξύφι εδώ, άλλα ξύφη εδώ. Εδώ είναι αδυναμία, εδώ είναι δύναμη. Άρα σας πάει να αφήσετε αυτό και να βρείτε τη δύναμή σας. Το κεντρικό σας σημείο που είναι εδώ ο βασιλιάς λέει ότι έχω δύναμη σκέψης, έχω δύναμη που μπορώ να... γιατί είναι βασιλιάς, έτσι, δεν είναι τυχαίο που βγήκε και κεντρικό σημείο ο βασιλιάς. Έχω τη δύναμη του λόγου, τη δύναμη της ειλικρίνειας, τη δύναμη των αποφάσεων και οι αποφάσεις που θα πάρω θα στηρίζονται σε ένα τρίπτυχο. Προσέξτε, πολύ σημαντικό για σας τι ξεκλειδώνει. Συνέστημα, σκέψεις και αποφάσεις και χρήμα. Δηλαδή, εσείς για το μέλλον, αυτά τα οποία θέλετε είναι πολλά πράγματα. Και τα δικαιούστε. Ξεκλειδώνουν όμως, όπως είπαμε και προηγουμένως, μέσα από το να βλέπετε και να δείτε τη διαδρομή σας, πού σας πηγαίνει, το συνέστημα, οι σχέσεις, οι δυσκολίες που περάσατε, πού σας οδηγούν
για να ξεκλειδώσουν αυτά για να κάνει το επόμενο βήμα. Ωραία λοιπόν. Φίλες και φίλοι μου, πολύ σημαντικά μηνύματα. Πολύ ωραία αυτά τα μηνύματα για εσάς, με τις κάρτες εδώ και τα κλειδιά τα οποία ξεκλειδώσανε πάρα πολλά πράγματα. Ολοκληρώσαμε, ελπίζω να σας άρεσε. Αν είσαι καινούριος, έλα στην παρέα, κάνε το like σου, κάνε την εγγραφή σου, πατήστε όλοι καμπανάκια. Καμπανάκια όλοι, παιδιά, πατήστε καμπανάκια, καμπάνες, κουδούνια, ό,τι βρείτε. Είναι σημαντικό γιατί έτσι λειτουργεί το YouTube. Και σε αυτό το σημείο να σας αφήσω, σας εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη σας.